στην εκδοχή της εκπυρσοκρότησης του όπλου και όχι της εμψυχρό εκτέλεσης του κτηνοτρόφου Ανδρέα Κανάκη που έπεσε νεκρό σε αγροτικό δρόμο στον Πιτζαριανό το Μάρτιο του 2016, επέμεινε ο κατηγορούμενος στην απολογία του. Ο 60χρονος που κάθεται στο εδόλιο για την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό υποστηρίζει ότι το περίστροφο που κρατούσε εκπυρσοκρότησε όταν προσπάθησε να αμυνθεί με μπουνιά χωρίς να έχει σκοπό να σκοτώσει το συγχωριανό του παρά τις χρόνιες διαφορές που είχαν. Δεν είχα κανένα σκοπό να σκοτώσω τον Ανδρέα. Δεν ήθελα να κάνω κακό. Ζητώ συγγνώμη από τα παιδιά μου γιατί καταστράφηκε η ζωή μας. Στην απολογία του υποστήριξε ότι έπεσε θύμα ενέδρας από τον κτηνοτρόφο και 3 ακόμη άτομα και επιχείρησε να τους τρέψει σε φυγή εμφανίζοντας το όπλο με το οποίο ήταν ζωσμένος. Αίσθηση και ποικίλα σχόλια από τους δικαστές προκάλεσε η παραδοχή του κατηγορουμένου ότι κυκλοφορούσε πάντα με το όπλο στα κτήματά του και η άποψη πως όλοι οι κτηνοτρόφοι στην περιοχή κυκλοφορούν με όπλα και μαγκούρες. 30 χρόνια το είχα πάντα μαζί μου το όπλο αλλά δεν το χρησιμοποίησα. Δεν υπάρχει κανείς στην περιοχή που να μην κυκλοφορεί με το όπλο και την κατσούνα. Το έγκλημα αποκαλύφθηκε όταν ο 52χρονος κτηνοτρόφος Ανδρέας Κανάκης βρέθηκε νεκρός σε αγροτικό δρόμο με μια σφαίρα στο κεφάλι. Σύμφωνα με συγχωριανούς του που ήταν μαζί του την ώρα του επεισοδίου, ο 60χρονος άνοιξε πύρ εναντίον τους, σκοτώνοντας το θύμα. Πρωτόδικα, ο 60χρονος κατηγορούμενος είχε πετύχει την αναγνώριση ελαφρυντικών και είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 26 ετών.